Είσαι καλός και με κερδάς κρασί. Το ξύλο ευθύ σηκώνουν και πού το καρφώνουν. Το καρφώνουν στο μάτι του κύκλοπα. Σωστά. Πουλάει ο κύκλοπας, πουλιάζει. Οι άντρες καμαρώνουν. Φωνάζει ο πολύθυμος. Τι φωνάζει, παιδί μου. Βοήθειο, κανένα μου κάρφωσε το μάτι. Σωστά, με τύφλωσε. Τύφλωσε ο κανένας. Τι φωνάζει, ρωτούν οι κύκλοπες. Τι φωνάζει, αφού δεν σε τύφλωσε κανένας. Έρχεται η μέρα και ο κύκλοπας τι κάνει. Ανοίγει τη σπηλιά. Στην είσοδό τη στέκεται με τα χέρια ανοιχτά. Να πιάσει τους άντρες θέλει που είναι μια σταλιά. Όμως ο Οδυσσέας τι τους είχε πει. Να πάνε κάτω από... Σωστά, σωστά. Τα κρυάρια είχαν κρυφτεί από κάτω. Είπαμε ότι ο Οδυσσέας ήταν τόσο έξυπνος. Από πάνω τα έπιανε. Και είχαν κρυφτεί στην κοιλιά τους. Οπότε, καθώς έφευγαν τα πρόβατα, έφευγαν και οι άντρες μαζί από τον Οδυσσέα. Εντάξει, δεν τους έβλεπε ο Πολύθυμος. Από ποια κοιλιά? Από τα πρόβατάκια. Να εξηγήσω. Βλέπετε, κοιτάξτε εδώ. Ας πούμε ότι αυτό εδώ είναι ένα αρθρό πρόβατο. Κάτω από την κοιλιά του. Είχαν πιαστεί από εδώ. Βάζω ένα τρομαγμένο σύντροφο του Οδυσσέα, κρατιόταν από εδώ. Έτσι. Ανάποδα. Ανάποδα, από το κάτω μέρος. Τον έκρυβαν και τα μαλλιά του προβάτου, έτσι. Ήταν και τυφλός ρε παιδιά τώρα. Δεν έβλεπε. Ένα μάτι και αυτό στραβωμένο τώρα. Α, δεν έβλεπε και όλες. Δεν έβλεπε και όλες. Έτσι έφυγε. Κρατιόταν πολύ γερά. Κρατιόταν από το μαλλί του. Λοιπόν, αν σε ρωτήσουν πολύθυμε σε ποιον τη νύχτα σου προστάς, στον Οδυσσέα να πεις, αυτό σε τύφλωσε, αυτό σε κάνει να πονάς. Τα λόγια, όταν τα άκουσε αυτά ο κύκλοπας. Όχι, δεν λέει. Και σε ποιος ήταν ο πατέρας του. Ποιος ήταν ο πατέρας του. Ο Ποσειδώνας. Πολύ καλά. Τώρα, συγγνώμη. Αυτό το γίγαντα, τον κύκλοπα, με το ένα μάτι, που γύρισε, όπως κάνετε εσείς τα παιδιά και λέτε «Παπά, αυτός με πειράζει», κοντζάμ άντρας, κοντζάμ γίγαντας, φώναξε τον παπά του. Και τότε «Παπά, ο Οδυσσέας, αυτός με τύχλωσε». Του ζήτησε βοήθεια, εντάξει. Του ζήτησε βοήθεια. Ζήτησε τον παπά του για βοήθεια. Και φώναξε λοιπόν θυμωμένος ο κύκλοπας. Φώναξε θυμωμένος. «Τον Οδυσσέα, πατέρα μου, μην αφήσεις την πατρίδα να γυρίσει. Αν είναι γραφτό του όμως, τη γη του να μυρίσει, δηλαδή να πάει στην πατρίδα του την Ιθάκη, χίλια βάσανα να τον βρουν, τους συντρόφους του να χάσει, μόνος, έρημος και φτωχός στο παλάτι του να φτάσει». Έτσι είπε. Ναι. Άρα παρακάλεσε τον Ποσειδώνα να τον εμποδίσει κι άλλο. Να του κάνει κακό, εντάξει. Να μην τον αφήσει να φτάσει από εδώ κατευθείαν στην Ιθάκη, να τον ταλαιπωρήσει κι άλλο τον καημένο τον Οδυσσέα και να πάει μόνος του. Που αυτό σημαίνει ότι αφού έχει ξεκινήσει με τους συντρόφους του, τι θα γίνει μετά, Χαράνα. Θα πεθάνουν οι συντρόφοι του, εντάξει. Να βλέπετε. Φωνάζει πολύ θυμωμένος. Παπά! Μπαμπά, Ποσειδώνα! Οδυσσέας λέει! Πού είμαι τυφλός. Χαρανά μου, να βλέπει και ο Ντρέας όμως, γιατί κάτσε κάτω, γιατί δεν βλέπω ο Ντρέας. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, αφού πήγε από εδώ, από τους κύκονες, στους λωτοφάγους, στους κύκλοπες. Να βάλουμε και αριθμούς. Ναι. Ένα, μετά, πού λέτε να πάει. Δύο. Τρία. Πού πάμε μετά. Μετά δεν πάμε στην Ελλάδα. Για γεια, σκεφτείτε να μου πείτε. Στην χώρα που μοιάζει σαμπότα. Στη χώρα που μοιάζει σαμπότα. Ναι, ποια είναι η επόμενη ιστορία. Στην χώρα που μοιάζει σαμπότα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Σαμπότα, ναι. Στην Ιταλία, ναι. Λοιπόν, για